Καλησπέρα φίλες και φίλοι, βλέπετε και παρακολουθείτε την εκπομπή με τα μάτια του Έλληνα από εδώ, από το Αργό Web TV, από τη Θεσσαλονίκη, από την κεντρική περιφέρεια Μακεδονίας. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα με έναν καλεσμένο που έχω από τον ομό Πέλλας, τον υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Ματζάρη Άρη. Κύριε Ματζάρη, καλώς ήρθατε στο στούντιο. Καλησπέρα σας κύριε Κλάγκα, καλησπέριζω και τους τηλεθεατές, τις τηλεθεατρίες σας και όλους τους Έλληνες πανταχού της γης. Να πούμε τους τηλεθεατές ότι ο κύριος Ματζάρης είναι υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης και βιοποριστικά ασχολείται όλα του τα χρόνια με καλλιέργειες στον αγροτικό τομέα. Κύριε Ματζάρη, σήμερα θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα και σας βρίσκω τον καταλληλότερο για να το συζητήσουμε, που έχει να κάνει με το τραπέζι μας, με τη διατροφή μας, με το καθημερινό μας φαγητό. Και αυτό είναι το ψωμί. Βέβαια. Αυτό που ο Έλληνας, ο καταναλωτής, δεν του λείπει ποτέ από το τραπέζι του. Έτσι. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλω σήμερα να συζητήσουμε είναι η ποιότητα αυτού του ψωμιού που τρώει ο Έλληνας πολίτης, που άλλοι γνωρίζουν ότι είναι καλό, άλλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι καλό όσον αφορά τα άλευρα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτού του ψωμιού. Προεξέχοντα συζήτηση σήμερα, θέμα είναι ο σίτος. Ο σίτος, το μαλακό αλεύρι ή το σκληρό αλεύρι, εσείς θα μας πείτε αυτές τις διαφορές και τι πρωτεΐνες έχει μέσα που δημιουργούν κακό στην υγεία μας. Ναι. Και πού θα έπρεπε να προσανατολιστούμε και χρονολογικά πότε ο Έλληνας έτρωγε καλό ψωμί και τι τρώει σήμερα. Μάλιστα κύριε Κλάκα. Λοιπόν, μιλάμε για το σίτο. Κατά κόρον τα ψωμιά και τα άλευρα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως είναι από το σιτάρι, το σίτο ή το στάρι αλλιώς όπως είναι στη λαϊκή γλώσσα. Είναι το δεύτερο παγκοσμίως σε συγκομιδή δημητριακό. Μάλιστα. Πρώτο είναι το καλαμπόκι, τρίτο είναι το ρύζι. Τώρα, από εκεί και μετά, ο σίτος εκτός από τροφή που είναι για τους ανθρώπους, μέσω άλευρων και διάφορες παρασκευές που γίνονται, χρησιμοποιείται και για ζωοτροφές, να το πούμε και αυτό, δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους δηλαδή, χρησιμοποιείται και στην κτηνοτροφία και όχι μόνο ο καρπός του σίτου, αλλά και ο μίσχος, ο βλαστός, ο οποίος ξεραίνεται και τον χρησιμοποιούν ως το σανό που λένε. Τώρα, όσον αφορά, να πούμε ότι υπάρχει και το πίτρο βέβαια που βγαίνει από τις φλούδες του καρπού. Τώρα, όσον αφορά για το σκληρό μαλακό σιτάρι, το μαλακό σιτάρι, όπως λέγεται, παράγωγό του από το μαλακό σιτάρι είναι το σκληρό αλεύρι που περιέχει την πρωτεΐνη γλουτένη, αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι. Η οποία αυτή η γλουτένη που έχει μέσα το σιτάρι αυτό δίνει την ικανότητα να φουσκώνει το ψωμί. Γι' αυτό και προτιμάτε. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται περισσότερο. Τι προτιμάτε. Γιατί έχει μεγαλύτερη εμφάνιση, για παράδειγμα, σε ένα αρτοποιείο. Αν πάμε, θα προτιμήσει να πάρει ο καταναλωτής ένα φουσκωτό ψωμί, έτσι, μόλις έχει βγει, αναχνίζει ζεστό, παρά να πάρει ένα χαμηλό. Το χαμηλό λοιπόν ψωμί είναι αυτό που έχει λιγότερη γλουτένη. Κύριε Ματζάρη, έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους να λένε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, να λένε ότι έχουν δυσανεξία στη γλουτένη. Και έχω ακούσει άλλους να το διορθώνουν αυτό και να λένε ότι η γλουτένη πειράζει όλους τους ανθρώπους γενικά. Άλλους τους πειράζει πολύ, άλλους τους πειράζει λιγότερο. Λίγο. Ναι. Ναι. Πού είναι η αλήθεια? Σύμφωνα με μια έρευνα που έκανα όσον αφορά επιστημονικές μελέτες, η γλουτένη είναι πάντα αυτή η οποία βρίσκεται πίσω γενικά από ασθένειες. Μάλιστα. Που έχουν βρει κάποιοι επιστήμονες, κάνουμε μια έρευνα. Τώρα, από εκεί και μετά, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ αλεύρι στη διατροφή μας, έχει παρατηρηθεί να υπάρχει μεγάλη αύξηση ασθενειών. Γι' αυτό και ξεκίνησαν αυτοί οι επιστήμονες να κάνουν αυτή την έρευνα και βρήκαν ότι τελικά είναι ένα αίτιο η γλουτένη, επειδή είναι μέσα στη διατροφή μας το πρωί με την τυρόπιτα, που όλοι παίρνουν μια τυρόπιτα ή ένα κρουασάν, το μεσημέρι στο φαγητό, το τοστάκι που τρώνε τα παιδιά και οι ενήλικες στη διάρκεια της ημέρας, έτσι για να σπάσουν την πείνα τους. Επειδή λοιπόν μπήκε αυτή η γλουτένη ουσιαστικά μέσα στη διατροφή μας,
άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα προβλήματα υγείας. Από ό,τι έχω μελετήσει, η γλουτένη είναι αυτή που επικάθεται και στον εγκέφαλο, αλλά και στα έντερά μας. Που σημαίνει ότι όταν υπάρχει μία επιβάρυνση, όταν επικάθεται μία ουσία, δεν έχει σημασία τι ουσία είναι αυτή, στη φυσιολογία μας, και μέσα στο σώμα μας, και δεν αποβάλλεται, σημαίνει ότι κάτι θα υπάρχει μία δυσλειτουργία. Θα δυσκολέψει μία λειτουργία του συγκεκριμένου οργάνου. Άρα λοιπόν θα έχουμε πρόβλημα στην υγεία μας. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν, φέρνω στον αντίποδο τώρα αυτή τη στιγμή, στην αρχαία Ελλάδα να το θέσουμε έτσι, στην εποχή που ζούσαν οι προγονείς μας, να το πούμε πιο δικαιότερα, για ποιο λόγο δεν υπήρχαν τόσες ασθένειες που υπάρχουν σήμερα, που σήμερα υποτίθεται έχει ανέβει η ποιότητα της διατροφής μας? Γιατί τότε χρησιμοποιούσαν άλλο άλευρο, χρησιμοποιούσαν το μονόκοκο για παράδειγμα. Άρα κύριε Κλάκα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν βλέπουμε δήθεν έχουμε ανάπτυξη, ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, αλλά συγχρόνως παρατηρείται ότι οι ασθένειες εμφανίζονται πολύ νωρίτερα από το μέσο της ηλικίας ενός ανθρώπου και σε μικρά παιδιά. Η παχυσαρκία δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι φυσιολογικό. Να βλέπεις 11 χρονών, 12 χρονών παιδί να είναι παχύσαρκο, γιατί αν προσέξουμε ποια είναι η διατροφή του, θα δούμε ότι μέσα εμπεριέχει κατά 60-70% τη γλουτένη, τα αρτοποιήματα. Άρα λοιπόν, μεγάλη προσοχή δηλαδή στον καταναλωτή για το τι βάζει στο πιάτο του. Μα έχει μεγάλη σημασία, γιατί ουσιαστικά αυτό που τρώμε, αυτό είμαστε κύριε Κλάκα. Αν βάλουμε μέσα στον οργανισμό μας ένα δηλητήριο, θα δηλητηριαστούμε κι εμείς. Άρα εσείς είστε της άποψης, ναι, να τρώμε ψωμί, αλλά επιλεκτικά να κυνηγάμε ένα ψωμί το οποίο να μην περιέχει χωρίς γλουτένη. Έχουμε επιλογές πάρα πολλές. Υπάρχει σίκα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει στα ράφια των αρτοκατασκευαστών πάρα πολλές ποικιλίες ψωμιού. Έχουμε δει κρυθάρινο, πολύσπορο, σίκαλης, βρώμης, όλα αυτά. Βεβαίως. Ενδεχομένως βέβαια να περιέχουν και λίγο λευκό αλεύρι μέσα όλα αυτά. Βάζουν συνήθως λευκό από ό,τι γνωρίζω, αλλά για να υπάρχει διόγκωση. Αλλά βάζουν το μαλακό. Βάζουν το μαλακό. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά είναι λιγότερο επικίνδυνα αυτά τα άλευρα, γιατί περιέχουν λιγότερη γλουτένη. Πολύ, πολύ μικρότερη ποσότητα, σωστά. Η κατεξοχήν τροφή του Έλληνα ανά τα χρόνια, αν πάμε στους προγόνους μας, πάλι τρώγανε και αυτοί ψωμί. Βέβαια, είχε τρώγανε. Καμία σχέση το ψωμί αυτό που τρώγανε με αυτό που τρώμε εμείς σήμερα? Καμία σχέση. Το ψωμί που έτρωγαν παλαιότερα οι προγονοί μας ήταν το μονόκοκο. Είναι ουσιαστικά ο παππούς όλων των σιταριών και ήταν μονόκοκο σιτάρι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μονόκοκο δημητριακό. Υπάρχει περίπτωση αυτό το δημητριακό να σώζεται μέχρι τις μέρες μας? Γιατί όχι να μην υπάρχει αυτό? Και αν ναι, αυτό μπορεί να προχωρήσει σε καλλιέργειες. Θα μπορέσουμε να το ψάξουμε αυτό, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μια κίνηση με την πολιτεία, δηλαδή η πολιτεία είναι αυτή η οποία είναι επιφορτισμένη με αυτό το καθήκον να κάνει την έρευνα, η πολιτεία μιλάμε στη χώρα μας, να κάνει μια έρευνα, να ψάξει σε κάθε χωριό της Ελλάδας, σε κάθε νησί, όπου και αν βρίσκεται αυτό το χωριό, για να βρει όλους αυτούς τους σπόρους, ακόμη και στο εξωτερικό αν υπάρχει. Είναι υποχρέωσή της. Γιατί? Ήθελα να αναφέρω πριν ότι τελικά το σίτο, κύριε Κλάγκα, αν κάνουμε έναν αναγραμματισμό, γίνεται ιστός. Στην προκειμένη, ναι, περίπτωση, σωστά. Έχουμε σίτο, ναι, αλλά έχουμε και ένα ιστό ο οποίος περιπλέκεται με το σίτο. Δηλαδή βλέπουμε πολυεθνικές εταιρείες να προωθούν κατά κόρον το σιτάρι, το οποίο περιέχει περισσότερη γλουτένη από οποιοδήποτε άλλο δημητριακό, να έχει γεμίσει η διατροφή μας μόνο με αυτό, αυτά να διαφημίζονται περισσότερο. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Για ποιο λόγο να προωθούν μόνο αυτό και όχι τα άλλα? Είναι χιλιάδες τα προϊόντα που περιέχουν στην αγορά, τα συσκευασμένα, έτσι, που περιέχουν τη γλουτένη στο αλεύρι τους. Κάνω τη σκέψη και λέω, σαν απλός καταναλωτής να το θέσω. Όχι σαν υποψήφιος βουλευτής, όχι σαν καλλιεργητής, σαν αγρότης. Σαν απλός καταναλωτής. Για ποιο λόγο μου προωθούν περισσότερο κάτι το οποίο οι ίδιοι επιστήμονες λένε ότι είναι περισσότερο επικίνδυνο από κάποια άλλα, και να μην προωθήσουν τα άλλα?
Άρα πάλι και πίσω ακόμη και από το ψωμί μας κρύβεται η πολιτική άρα βούληση. Εγώ, έτσι ακριβώς. Εγώ πονηρεύομαι σαν πολίτης ότι χάρη του κέρδους των εταιριών που προωθούν αυτούς τους σπόρους, που προωθούν αυτά τα παράγωγα του ΣΥΤΟΥ, η επιβάρηση είναι στη δική μου υγεία, στη δική σας, στην υγεία όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων. Σε όλων των ανθρώπων, σε όλη την υγεία. Έχω ακούσει πολλούς αγρότες οι οποίοι επιχειρούν να ξεκινήσουν καλλιέργειες αρχαίων σπόρων, ναι, αρχαίων δημητριακών. Ένα από αυτά είναι και η ΖΕΑ, η οποία είναι, κρατάει πολύ μακριά, ναι, πολύ παλιά ακόμη η ύπαρξή της. Υπάρχουν και δημητριακά ακόμη πιο παλιά από τη ΖΕΑ. Και στην προσπάθειά τους να ξεκινήσουν τέτοιες καλλιέργειες, λένε ότι δεν είναι αποδοτικές όπως είναι ο ΣΥΤΟΣ. Δεν είναι. Ναι. Αλλά κάπου έχω ακούσει και έχω διαβάσει ότι υπάρχουν τεχνικοί τρόποι να αυξήσεις αυτή την παραγωγικότητα του χωραφιού. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε. Αυτό έχει να κάνει και με την βοήθεια και την αρρωγή της πολιτείας. Εσείς είστε ένας υποψήφιος βουλευτής αυτή τη στιγμή, mm-hmm, της Ελλήνων Συνέλευσης. Ναι. Μέσα στο πρόγραμμά σας, μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις σας, αναφέρεστε και σε καινούργιες καλλιέργειες και σε σπόρους ελληνικούς, οι οποίοι, βεβαίως, θα πρέπει να κυριαρχήσουν από άκρου σε άκρου στη χώρα μας. Είναι από τις πρώτες δεσμεύσεις που υπάρχουν όσον αφορά τη γεωργία από την Ελλήνων Συνέλευσης. Μέσα σε αυτό το προγραμματισμό υπάρχει και η δυνατότητα αυτού που σας ανέφερα προηγουμένως, η καλυτέρευση του χωραφιού, να γίνει πιο αποδοτική, βεβαίως, η καλλιέργεια. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα. Καταρχήν, να αναφέρουμε το πρόγραμμα αυτό, όπως είπατε, η ανάκτηση του Ταμείου των Ελληνικών Σπόρων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι πρώτη δέσμευση που έχουμε ως Ελλήνων Συνέλευση στον τομέα της γεωργίας. Και είναι γνωστό σε πολλούς από τον αγροτικό τομέα. Και ταυτόχρονα, το γεωργικό. Και ταυτόχρονα τα ζώα της ελληνικής πανίδας. Γιατί τα ζώα μας θα τρέφονται πάλι με τους ζωικούς μας σπόρους, τα παράγωγα των σπόρων αυτών. Τώρα από εκεί μετά, για να ενισχύσουμε την απόδοση ενός αγρότη που θα ξεκινήσει σήμερα με τέτοιους σπόρους, αρχαίγονους δικούς μας σπόρους, mm-hmm, και καθαρά υγιεινούς, πεντακάθαρα, με την ελάχιστη γλουτένη που υπάρχει, υπάρχει ο ζεόλιθος που υπάρχει στη χώρα μας. Ο ζεόλιθος. Ζεόλιθος. Είναι τι κάνει αυτό? Το οποίο έχει την ικανότητα να δεσμεύει μέσα του αρκετές φορές τον όγκο του σε νερό. Οπότε σε περιοχές ξερικές που είναι, που βάζουν συνήθως σιτηρά και μπορούμε να καταλευθούμε έτσι όλες τις εκτάσεις αυτές στη χώρα μας, που σήμερα είναι καλλιέργητες, μπορεί να δεσμεύσει το νερό μιας βροχής, για παράδειγμα ο ζεόλιθος ή ο ταπουλγίτης, που είναι ένα όρεκτο που έχει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες και είναι και αυτός στα Γρεβενά συγκεκριμένα στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να δώσει το νερό αυτό στο φυτό που θα καλλιεργήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις, θα το χρειαστεί. Μάλιστα, τις καλύτερες προϋποθέσεις. Άρα, οι αποδόσεις θα ανέβουν αυτόματα, συγχρόνως. Τα συγκεκριμένα ορυκτά δεσμεύουν κάθε ελεύθερη ρίζα που υπάρχει στο έδαφος, που σημαίνει ότι θα έχει λιγότερες ασθένειες το φυτό, mm, όπως οτιδήποτε θρεπτικό συστατικό υπάρχει, και αυτό το έχει μέσα του, και όταν ζητηθεί από τις ρίζες του φυτού χρειάζομαι αυτό, κάλιο, φόσφορο, οτιδήποτε άλλο, άζωτο, το ελευθερώνει για να το πάρει το φυτό. Αυτό μας δίνει αυτόματα, κύριε Κλάγκα, να μην πω περισσότερο, θα πω διπλάσια απόδοση στο φυτό μας. Άρα η δυσκολία, η οποία όχι προφασίζονται, χρησιμοποιούν πολλοί από τους γεωργούς που θέλουν να ασχοληθούν με τον αρχαίο σπόρο, λύνεται σαν θέμα με τεχνικούς τρόπους. Μία απλή ενσωμάτωση αρκεί να βοηθήσει το ίδια η πολιτεία. Αν υπάρχει βούληση θα ήταν το βέλτιστο, αλλά μία απλή ενσωμάτωση στο έδαφος που θέλουμε να καλλιεργήσουμε αυτών των υλικών, το οποίο είναι σε κόκκους, το ενσωματώνουμε μέσα, διαρκεί το λιγότερο 3 χρόνια και με χαμηλότερο κόστος από το να ρίχνουμε λιπάσματα. Και αντί για λιπάσματα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα κόπρανα από τα ζώα, τους σταύρους που θα έχουν, την κοπριά τους, να τη ρίχνουμε αφού χωνεύει στα εδάφη μας. Οπότε θα κάνουμε ανακύκλωση όλων
των υλικών που έχουμε και των εφοδίων που έχουμε. Δηλαδή δεν θα χρειαζόμαστε κάτι επιπλέον χημικό μιας εταιρείας η οποία προωθεί τα δικά της προϊόντα. Θα μπορούμε να έχουμε αυτονομία. Να αναφέρω τα φύκια, που μπορούμε τα φύκια να κάνουμε λιπάσματα, που είμαστε μια χώρα που είμαστε με πόσα χιλιόμετρα ακτογραμμή. Με πόσα φύκια μπορεί να βγάλουμε αυτή τη θάλασσα. Άρα για ποιο λόγο να χρειαστώ εγώ να κάνω εισαγωγή το λίπασμα, το τάδε λίπασμα που έχει τόσο φωσφορό. Αγνώστου προέλευσης και επικινδυνότητας ενδεχομένως. Μα αφού μπορώ να τα έχω εγώ ίδιος μέσα στην ίδια μου τη χώρα. Φυσικά. Χωρίς κινδύνους. Χωρίς κινδύνους για τον πολίτη μου. Φυσικής προέλευσης εννοώ φυσικά. Δεν υπάρχει καλύτερο πρόγραμμα από αυτό. Δικαιότερο πρόγραμμα από αυτό. Φυσικότερο πρόγραμμα από αυτό, κύριε Κλάγκα. Ένα πρόγραμμα είναι αυτό που πρέπει να εκτελεστεί όταν σέβεται τη φυσιολογία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου. Μάλιστα, αυτή η εντοπιότητα πάντα είναι ο καλύτερος όλα, σύμμαχος για την σωστή παραγωγή και για τα ζώα και για τα φυτά και για, όλα και τα για τους ανθρώπους που τα καταναλώνουν. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να διαγράφονται και σαν σκέψη να μην υπάρχουν. Μάλιστα. Κατά με. Και κατά την Ελληνική Συνέλευση. Η φυσιολογία του ανθρώπου, του περιβάλλοντος πρέπει να είναι πάντα σαν πρώτος κανόνας, πρώτη γραμμή. Το πρώτο που θα σκεφτόμαστε είναι αυτό. Έτσι θα ξεκινάμε. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον. Δεν θα σκεφτόμαστε το κέρδος της εταιρείας. Δεν μας ενδιαφέρει καμιά εταιρεία. Πρώτα είναι ο άνθρωπος και μετά είναι όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι πρέπει να λειτουργούν άπαντες σε αυτό τον ιερό πλανήτη, κύριε Πλάγκα. Μου δίνετε την αίσθηση με αυτά που μου λέτε ότι όλες αυτές οι καλλιέργειες οι οποίες ακουμπήσανε πιο πολύ στο οικονομικό κέρδος παρά στην υγεία του ανθρώπου ήταν παρεμβάσεις οι οποίες γίνανε κατά τη διάρκεια των ετών. Να το σωστός, κύριε Κλάγκα. Ορίστε ο ιστός. Και δεν υπήρχαν κάποιοι. Αποδεικνύεται ο ιστός. Δηλαδή είχαμε τις καλλιέργειες, είχαμε τους σπόρους, τους αυθεντικούς, τους πιο υγιεινούς σπόρους και ξαφνικά βρισκόμαστε με 1000 υβρίδια, με 1000 μεταλλαγμένα προϊόντα και έχουμε φορτωθεί με τόσες αρρώστιες. Και δεν μιλάμε μόνο για το στάρι. Όχι. Φαντάζομαι ότι είναι αυτό... μεγάλο το δίκτυο, το φάσμα της διατροφικής αλυσίδας είναι τεράστιο. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι είναι και ο σίτος που τελικά είναι ιστός. Είναι ο ιστός της αράχνης. Μας μαζεύει. Εκεί. Ελάτε εδώ. Αυτό θα παίρνετε, εκείνο θα τρώτε, εκείνο θα κάνετε. Πλήρης έλεγχος. Όταν έχεις τον έλεγχο της διατροφικής αλυσίδας, ελέγχεις και τον ίδιο που καταναλώνει. Να διευκρινίσω κάτι. Ότι όσον αφορά το θέμα της αξίας, της θρεπτικής των σπόρων αυτών, δεν θα χρειάζεται να καταναλώνεις 5 φέτες ψωμιού. Με μία φέτα είσαι καλυμμένος. Γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, κύριε Κλάγκα. Ο σπόρος ο ελληνικός. Ο μονόκοκκος, για παράδειγμα. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει λόγος να καταναλώσουμε τόση μεγάλη ποσότητα. Μας καταθέτεται πολύτιμη γνώση, κύριε Ματζάρη, εδώ πέρα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτή η γνώση προέρχεται και από έναν υποψήφιο βουλευτή που ενδεχομένως αύριο να είστε και κομμάτι αυτής της διακυβέρνησης της χώρας. Και όταν ακούμε όλη αυτή την πολύτιμη γνώση γύρω από την υγεία του ανθρώπου και μάλιστα να συνοδεύεται και από πολιτική βούληση η οποία λέει ότι πρέπει να ξεκινήσει ο Έλληνας, ο άνθρωπος να τρώει πλέον υγιεινά. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος ακούγοντας μια τέτοια δώστε προοπτική. Δώστε μου μισό λεπτό ακόμα και σας δίνω όσο θέλετε. Θυμήθηκα κάτι τώρα. Ο τρόπος παρασκευής του ψωμιού, για παράδειγμα. Για ποιο λόγο να γίνεται με χημική ουσία που το διωγγώνει και να μην γίνεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που κάνανε οι προγονείς μας. Με το προζύμι. Το είπα σωστά. Η φύση μας τα δίνει αυτά. Θέλετε να πείτε, το είπα σωστά. Κύριε Κλάγκα, το προζύμι. Ναι. Το προζύμι, η ίδια η φύση μας τα έχει δώσει όλα. Πρέπει να ακούσουμε τη φύση, πρέπει να δούμε τη φύση, γιατί η φύση είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν είμαστε ξέχωρο κομμάτι της φύσης, κύριε Κλάγκα. Το προζύμι. Και όσο δεν τη σεβόμαστε, δεν μας σέβεται και αυτή. Ακόμη και σε μαζική παραγωγή να γίνει, γιατί όχι μπορούμε να κάνουμε και ψωμί, σε μαζική παραγωγή, προζύμι. Ό,τι τρώει όμως ο άνθρωπος, να είναι το καλύτερο.
Αυτός είναι ο στόχος της Ελλήνων Πολιτείας. Αυτός είναι ο στόχος της Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Κλάγκα. Επειδή έχει κέντρο του τον άνθρωπο. Ξεκάθαρα πράγματα. Φίλες και φίλοι, τόσο καιρό που τόσους μήνες που παρακολουθείτε την εκπομπή με τα μάτια του Έλληνα και πόσες άλλες εκπομπές οι οποίες έχουν να κάνουν με την Ελλήνων Συνέλευσης, θα έχετε παρακολουθήσει ότι όλοι οι υποψήφοι βουλευτές τους οποίους καλούμε εδώ για να κάνουμε συνεδεύξεις έχουν και μία, αν θέλετε, ειδικότητα ως προς την ασχολία τους, ως προς το θέμα το οποίο θα αναδειχθεί, και αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από όλες αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις δεν έχει αφήσει τίποτε η Ελλήνων Συνέλευσης που να μην το έχει καλύψει, είτε αυτό λέγεται βιομηχανία, είτε αυτό λέγεται αγροτιά, γεωργία, κτηνοτροφία, τα πάντα, όλα τα έχει καλύψει, τα έχει προγραμματίσει και έχει και την τεχνογνωσία για να ξεκινήσει από την επόμενη κιόλας μέρα να θέτει σε εφαρμογή όλα αυτά τα οποία ήδη έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο μέσα από τις προγραμματικές της δηλώσεις. Πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπατε, κύριε Μαζάρη. Θα σας έχω συχνά στην εκπομπή μου για να μας βγάζετε τέτοιου είδους θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε καθημερινά στη ζωή μας. Μα κύριε Κλάγκα, μας λέτε πληροφορίες οι οποίες περισσότεροι δεν τις γνωρίζουν. Είναι καθήκον ενός Έλληνα. Δεν έχει σημασία είναι υποψήφιος βουλευτής. Είναι ένας απλός εργαζόμενος, ένας απλός αγρότης. Σημασία έχει ότι πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πάρα πολύ σωστά. Και ό,τι γνώση και πληροφορία έχει όχι άνθρωπος στη χώρα μας, έχει καθήκον να το μεταδώσει, να το μεταλαμπαδεύσει σε όλους, να γίνει κτήμα όλων, για να είμαστε όλοι μια κοινωνία σε αρμονία που σέβεται τη φυσιολογία του. Και πάνω απ' όλα να ξέρει ο πολίτης ότι υπάρχει εκεί η πολιτεία να ενδιαφέρεται πριν από αυτόν για αυτόν. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λειτουργεί και ζει πάρα πολύ άνετα μετά ο Έλληνας ο πολίτης, ο οποίος τώρα ζει με ένα άγχος ότι από κάπου υπάρχει κίνδυνος. Τώρα από αυτό που τρώει. Τώρα κύριε Κλάκα επιβιώνει. Τώρα αυτό είναι επιβίωση που μας έχουν βάλει. Προσπαθεί να επιβιώσει. Σωστά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της πολύ ωραίας αυτής κουβεντούλας που είχαμε με τον κύριο Ματζάρη, τον Άρη, από τον Ομό Πέλλας. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της ημέρας όσον αφορά τις συνεντεύξεις. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.